Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλό μεσημέρι. Είμαι η Τζοάννα Χριστοφόρου και θα σας κρατήσω στην τροφιά για την επόμενη μία ώρα εδώ στην τηλεόραση της Ζούγκλας, στην εκπομπή Infotainment. Μαζί θα συζητήσουμε και θα σχολιάσουμε πολλά θέματα από όλη την Ελλάδα και φυσικά θα βγούμε και εκτός συνόρων και θα πάμε στο εξωτερικό να δούμε ποια είναι τα κρισιμότερα θέματα που ταλανίζουν την Ιφίλιο. Αποφάσισα να ξεκινήσω σήμερα με μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Όσοι είστε στο κέντρο, να αποφύγετε την οδό Πατησίων, καθώς σε εξέλιξη βρίσκονται συγκρούσεις μεταξύ νεαρών που βρίσκονταν στην ΑΣΟΕ και της αστυνομίας. Να σας πω εδώ πέρα ότι η ΑΣΟΕ αποτελεί το τελευταίο καιρό πεδίο συγκρούσεων και υπενθυμίζουμε ότι η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών προειδοποιεί με μηνύσεις σε περίπτωση που η Ελλάς εξακολουθήσει να εκθέτει σε σοβαρό κίνδυνο αστυνομικούς που εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία. Αφορμή για αυτό αποτέλεσε ένα πρόσφατο κρούσμα που κρατήθηκε μυστικό όταν σύμφωνα με την Ένωση χτυπήθηκαν και τραυματίστηκαν τρεις νέοι αστυφύλακες οι οποίοι εκτελούσαν υπηρεσία δίπλα από την ΑΣΟΕ, στο πλαίσιο του ξένιου Δία και της πάταξης του παρεμπορίου. Συνεχίζουμε τώρα με την καθορισμένη ροή της εκπομπής μας και να πάμε να δούμε ένα θέμα το οποίο προβλήθηκε χθες το βράδυ από την εκπομπή Κίτρινος Τύπος με τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο. Αφορούν στον πρωταγωνιστής μάλλον του θέματος, είναι ο δημοσιογράφος και νέος πολιτικός, ο Σταύρος Θεοδωράκης, ο οποίος είναι ο πρωταγωνιστής. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με καταγγελίες που κάνανε νέοι κρατούμενοι των φυλακών ανηλίκων Αυλώνος, αλλά και οι άνθρωποι που δουλεύουν στο σοφρονιστικό ίδρυμα, είπαν ότι ο κύριος Θεοδωράκης έστεινε τις συνεντεύξεις. Ας ξετυλίξουμε όμως το ρεπορτάζ. Τον Μάιο του 2011, ο γνωστός δημοσιογράφος και εν δυνάμει πολιτικός Σταύρος Θεοδωράκης πέρασε τρεις ημέρες στο ειδικό κατάστημα κράτησης Νέων Αυλώνα, προκειμένου να γυρίσει σειρά επεισοδίων για την εκπομπή του Πρωταγωνιστές με τίτλο «Ανήλικοι φυλακισμένοι». Στη συγκεκριμένη εκπομπή, μεταξύ άλλων, μίλησε στον δημοσιογράφο και ένας κρατούμενος, ο Χασάν Ουγκόρ, ο οποίος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ανέφερε πως ήρθε στην Ελλάδα μέσω Μυτιλήνης και στη συνέχεια, κρυμμένος στο κάτω μέρος ενός φορτηγού από την Πάτρα, ταξίδεψε για την Αγγλία. Αίσθηση εδώ προκαλεί το γεγονός ότι στην εκπομπή δεν αναφέρθηκε ποτέ το πραγματικό όνομα του κρατούμενου, αλλά το όνομα Αλή Λαθρεπιβάτης με ταλέντο. Τα παράδοξα όμως δεν σταμάτησαν εδώ. Όπως κατήγγειλε στην κάμερα του Κίτρινου Τύπου ο κύριος Γιώργος Τσουνής, ο υπεύθυνος για τους αγώνες Κάκης στις φυλακές Αυλώνα, ο κύριος Θεοδωράκης πίεσε τον κρατούμενο να υιοθετήσει μια ψεύτικη ιστορία, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τα όσα ανέφερε ο κρατούμενος στη συνέντευξή του ως το ανέκδοτο των φυλακών. Τα όσα ανέφερε ο κύριος Τσουνής επιβεβαιώνει τόσο άλλος ένας κρατούμενος του Αυλώνα, όσο και ο δάσκαλος των φυλακών, ο κύριος Νίκος Αρμένης, ο οποίος μίλησε στην κάμερα της εκπομπής και σημείωσε ότι ο δημοσιογράφος ζήτησε από τον κρατούμενο να πει μια εντελώς διαφορετική εκδοχή της ζωής του για σκηνοθετικούς λόγους και προστέρψη του τηλεοπτικού κοινού. Επιπλέον, ο κύριος Αρμένης υποστήριξε ότι ο κύριος Θεοδωράκης τον κάλεσε τηλεφωνικά και του ζήτησε στο θεατρικό των φυλακών, ένα μέρος το οποίο θα παρουσιαζόταν από τους πρωταγωνιστές, να συμμετέχει χωρίς να προβλέπεται και μία κοπέλα, ώστε να υπάρχει γυναικεία παρουσία για τα γυρίσματα της εκπομπής. Παράλληλα, κόλαφο αποτελούν τα όσα αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Αφγανική Κοινότητα Μεταναστών και Προσφύγων σχετικά με την εκπομπή του δημοσιογράφου που είχε θέμα την τραγωδία στο Φαρμακονήσι. Ειδικότερα, η Αφγανική Κοινότητα Μεταναστών και Προσφύγων προχώρησε σε διάψευση των υποτιθέμενων συγχαρητηρίων που εφαίρετο να είχε λάβει ο δημοσιογράφος από την κοινότητα των Αφγανών που ζουν στην Ελλάδα για τον τρόπο που παρουσίασε ο δημοσιογράφος τις απόψεις των Αφγανών στο Φαρμακονήσι, θεωρώντας ότι τους εκμεταλλεύτηκε, λειτουργώντας περισσότερο ως εκπρόσωπος τύπου του λιμενικού σώματος και όχι ως δημοσιογράφος που παρουσιάζει τη δικιά τους αληθινή ιστορία. Θα πάμε να δούμε τώρα τις δηλώσεις του κυρίου Τσουνή και του κυρίου Αρμένη, καθώς και των μελών της αφγανικής κοινότητας και θα επιστρέψουμε με πολλά περισσότερα θέματα. Κύριε Τσουνή, είστε ο υπεύθυνος για τους σκακιστικούς αγώνες. Το σκάκι, τη διδασκαλία του σκακιού εδώ στις φυλακές Αυλώνα, εδώ και 4 χρόνια. Ωστόσο, εκτός από το σκάκι, έχω την αίσθηση ότι μάλλον κάποιοι εδώ πέρα φρόντισαν να μαθαίνουν
θέλουν να λένε και ψέματα οι κρατούμενοι. Και το λέω γιατί μιλώντας με κρατούμενους Αυγανούς και Αλβανούς μου είπαν πως στα καρδιάρια των γυρισμάτων της εκπομπής πρωταγωνιστές του Θοδωράκη ανάγκασαν τα παιδιά να λένε παραμύθια και ιστορίες φανταστικές. Δηλαδή ότι ταξίδευαν σε χώρες που δεν είχαν πάει, ότι έκαναν πράγματα που δεν έχουν κάνει. Θεατρικές παραστάσεις που προσπαθούσαν να στήσουν μαϊμού κοπέλες οι οποίες δήθεν συμμετείχαν στην παράσταση και διάφορα τέτοια. Αυτά τα γνωρίζετε εσείς, έχουν πέσει στην αντίληψή σας. Ναι, άλλωστε ήμουνα μπροστά σε συζητήσεις που είχαν γίνει τότε. Ναι, αλλά αυτό είναι το ανέκδοτο της φυλακής για το θέμα του ότι κάποιος Αυγανός πιέστηκε να πει, μάλλον καθοδηγήθηκε να πει ότι μπήκε από τη Μυτιλήνη στην Ελλάδα, έφυγε μέσα ο πάτρας κάτω από ένα φορτηγό, πήγε στην Αγγλία και ξαναγύρισε. Από πού είσαι? Αφγανιστάν. Με τα πόδια ήρθες? Με το καράβι μέσα από Τουρκία. Ελλάδα ήταν το καράβι. Α, Μυτιλήνη. Μυτιλήνη. Ε? Και έχω πάει μέχρι στην Αγγλία. Πήγε στην Αγγλία? Και? Με διώξανε πάλι. Με πιάσανε και διώξανε. Στην Αγγλία πώς πήγες? Με τα από πάτρα. Από πάτρα. Ναι. Πώς? Κύψα σε ένα αμάξι και αμάξι μπήκα μέσα στο καράβι και μετά από 24 περίπου, 24 ώρες, φτάσανε στην Ιταλία. Πού, από κάτω το αμάξι? Κάτω το αμάξι, ναι. Σε φορτηγό? Φορτηγό ήταν, ναι. Και πώς άντεξες εκεί, πώς μπήκες? Μπήκα γιατί ήξερα τρόπο. Ανάμεσα στις ρόδες? Ναι. Νερό? Τίποτα. Φαγητό? Τίποτα. Μόνο ήταν 24 ώρες. Και μετά από 10 μέρες πήγε στην Αγγλία. Δεν το πιάσατε μετά το δημοσιογράφο να του πείτε, καλά, πώς θα κάνεις αυτά τα πράγματα? Κοιτάξτε, εγώ εδώ πέρα έρχομαι για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Εδώ είναι φυλακή. Δεν θα μπορούσα να παρέμβω σε κάποια τέτοια γεγονότα ή να του πω γιατί το κάνεις αυτό. Άλλωστε θα τον κρίνει ο κόσμος από τις εκπομπές του, έτσι. Όταν, και καθένας που ακούει ότι έφυγε κάποιος από την Ελλάδα κάτω από ένα φορτηγό και πήγε στην Αγγλία και ξαναγύρισε, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι από μόνο του ψέμα. Είναι, θα έλεγα, απρέπεια από μέρους του να ζητήσει αυτό τα παιδιά, τα οποία θα έλεγα ότι χειραγωγεί, προβάλλοντάς τα ή δεν ξέρω πώς, αν τους έχει υποσχεθεί και κάτι άλλο, κάποια άλλη βοήθεια, για να, για να πούνε ένα ψέμα, για να στήσει και να κάνει ένα σενάριο, για να έχει, έτσι θα έλεγα, μεγάλη προβολή η εκπομπή. Επειδή λοιπόν εδώ έχουν αυτά τα παιδιά πάρει κάποιες αρχές από το σχολείο τους, γι' αυτό ακριβώς σας είπα προηγουμένως ότι αυτό έγινε ένα ανέκδοτο στη φυλακή. Ήταν το ανέκδοτο της φυλακής, ότι ένας δημοσιογράφος μπήκε μέσα. Άλλωστε και εσείς, από ό,τι θυμάμαι σε μια συνάντηση που ήμασταν μπροστά, ότι σας ρωτάγανε, θα παιχτούν με την ίδια. Με τους κανόνες του Θεοδωράκη. Και γελάγανε. Και εκεί μπροστά μας σας είπαν. Εκεί μπροστά σας είπαν για ακριβώς την άποψη για τον συγκεκριμένο άνθρωπο ότι συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Είχε ζητήσει, από ό,τι θυμάμαι, και κάτι με το θέατρο είχα ακούσει. Δεν έχω έτσι προσωπική άποψη, αλλά είχε ζητήσει να το κάνει μπαλέτο για τηλεοπτικούς σκόπους. Αλλά δεν ξέρω ακριβώς. Ο κ. Θοδωράκης έβγαλε κάποιες φωτογραφίες μέσα στη φυλακή σε μια θεατρική παράσταση. Στην οποία έκανε μια έκθεση και δεν ξέρω, δεν έχουμε μιλήσει με την Διεύθυνση των Φυλακών ή με τους δασκάλους. Μια έκθεση για να μαζέψει κάποια χρήματα για να τα δώσει στην φυλακή. Και μάλιστα ήμουν παρόν όταν ο κύριος Καστανίδης, ο υπουργός, του παρέγγειλε 2 ή 3 πινάκες. Και κάποιοι άλλοι δώσαν χρήματα για τους πινάκες. Θέλω να πω ότι ο καθένας που έρχεται εδώ έρχεται για να προσφέρει και όχι να κερδίσει. Αλλά ήταν γελίο αυτό, ήταν απρέπει αυτό που έκανε. Να βάζει κάποιον να λέει ψέματα και να ξεφτιλίζει και τους ανθρώπους των σώματων ασφαλείας και τους συνοδοφυλακές μας, αλλά και την Ελλάδα και την Αγγλία, αλλά και την Ιταλία. Δηλαδή είναι τρελό και παλεύω. Νομίζω κανείς δεν θα πιστεύω ότι κάποιος πέρασε τα σύνορα της Ιταλίας και μπήκε στην Ελλάδα κάτω από ένα φορτηγό ή ξαναβγήκε με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, φεύγω. Γεια σου. Στην κουβέντα που είχαμε Αυγανούς και Αλβανούς κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, άκουσα ότι σε συνεντεύξεις που είχατε δώσει σε κομπή του δημοσιογράφου Σταύρου Θεοδωράκη, κάποια παιδιά αναγκάστηκαν να πούν ότι έκαναν πράγματα που δεν είχαν κάνει ποτέ, όπως ο Χασάν Γκολ που είπε ότι πήγε στην Αγγλία, ότι ήρθε από την Αγγλία στην Ελλάδα μέσω Ιταλίας, από κάτω από καμιόνια ή τέτοια. Και αναγκάστηκαν να διηγηθούν φανταστικές ιστορίες. Τα άκουσες εσύ από τα άλλα παιδιά εδώ στην συγκροτημένους? Από ό,τι ξέρω, ναι, τα έχουμε ακουστεί ότι κάτι την είχε πει αυτό. Και τι τον ανάγκασε τον... Ο Χασάν θα έλεγε ποτέ ψέματα ότι πήγε Αγγλία? Όχι, δεν είχε λόγο. Τώρα, κοίτα, μπορεί και να έρθει κάποιος να μου πει εμένα Μυράβα, πες μου κάτι, ότι θα σε βοηθήσει με κάποιο τρόπο. Θα μπορούσα να πω πολλά πράγματα. Τώρα δεν ξέρω τι έχει πειθεί, γιατί... Να λες ψέματα εδώ πέρα, θα σ' άρεσε, θα ήταν ωραίο? Όχι, η αλήθεια δεν μ' άρεσε, γιατί δεν είναι.
Πες μου κάτι, ποιοι άλλοι ήταν μπροστά όταν πάρθηκαν αυτές οι συνεντεύξεις? Ο δάσκαλος μου, ο κύριος Νίκος. Και το κάθε παιδί μόνο του? Ναι, σίγουρα. Ο κύριος Νίκος με το δημοσιογράφο, κάθε παιδί να μιλήσει. Δεν μπορούσαμε να πάμε όλοι μαζί να μας πει. Εσύ έδωσε συνέντευξη? Όχι. Γιατί? Δεν ξέρω, μάλλον δεν προλάβα. Δεν σε διάλεξε? Μπορεί, δεν σε ξέρω. Διάλεξαν, έτσι. Μπορεί, ναι, ναι. Ότι είχαμε μιλήσει πολλές φορές, εντάξει. Αλλά εντάξει, με το θέατρο εκεί που δεν μιλάμε καθόλου, είμαστε μαζεμένοι με το σκάκι, αλλά δεν έτυχε ό,τι να του μιλήσω. Ο κύριος Θοδωράκης, αν θυμάμαι καλά, ήταν στη φυλακή επί 3-4 μέρες και είχε το ελεύθερο από τον τότε διευθυντή, τον κύριο Δουλάμη, να γυρίζει όλους τους χώρους της φυλακής. Και στην αντίληψή μου απλά είχε πέσει το γεγονός ότι, και βέβαια έτσι το συνέδεσα, ότι για τηλεοπτικούς λόγους πάρα πολλά γινόντουσαν τα οποία δεν ήταν στο ρου της καθημερινότητας της φυλακής. Αλλά επειδή εγώ δεν είμαι άνθρωπος ούτε των μέσων, ούτε το... Βέβαια να σας πω την αλήθεια ότι μέχρι τώρα ναι, θεωρώ ότι ήταν ατόπιμα δικό μου το ότι δεν το διόρθωσα και δεν επενέβαινε εκείνη τη στιγμή. Γίνανε όλα τόσο γρήγορα που είχα το νου μου, δηλαδή κυρίως στα παιδιά τα οποία ήταν μέσα εκείνη την ώρα, κάνανε πρόβα, είχαμε τηλεοπτικό συνεργείο κοντά. Ήταν όντως ένα ατόπιμα δικό μου το οποίο δεν επενέβαινε στην όλη ιστορία. Επίσης έμαθα ότι σε μια θεατρική παράσταση που γυρίστηκε η παραγωγή και ο κύριος Θοδωράκης ζητούσαν ψευδώς μεν να παρουσιαστεί μία κοπέλα ή μία γυναίκα μέσα στην παράσταση ότι εκπαιδεύει, διδάσκει τα παιδιά χωρίς αυτή η κοπέλα να υπάρχει στην πραγματικότητα μέσα στη φυλακή. Ναι, και αυτό είναι αλήθεια. Και αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια δεν έγινε έτσι. Δηλαδή? Εννοώ δεν έγινε έτσι. Τελικά δεν παρουσιάστηκε με γυναίκα η πρόβα. Αλλά αυτό είχε γίνει τηλέφωνο σε μένα να βρεθεί κάποια κοπέλα για τις πρόβες κτλ. Να πάρθουν πλάνα δηλαδή και πάλι για τηλεοπτικούς και σκηνοθετικούς λόγους, να μην είναι μόνο αγόρια μέσα στην πρόβα, να υπάρχει και μια κοπέλα η οποία να γυμνάζει ας πούμε τα παιδιά, με αυτή την έννοια. Δεν υπήρχε, όχι. Δεν τσίρκο, είχα μπαρέ, λίγο πολύ. Δεν ξέρω, αυτό το λέτε εσείς, είναι το συνάφι το δικό σας εγώ θεωρώ, το οποίο δυστυχώς πολλές φορές κάνει πράγματα τα οποία δεν συμφωνώ. Με την προϋπόθεση ότι όταν μπαίνουν οι άνθρωποι του συναφιού μου να αδωνίζουν εδώ μέσα και να δραματοποιούν τα ρεπορτάζ και να βάζουν κρατούμενους να λένε ψέματα, η φυλακή πρέπει να αντιδρά. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Δεν το συζητάμε. Για μας, όπως κρίθηκε και από το Υπουργείο, δίνοντάς του την άδεια να μπει μέσα να κάνει αυτό την εκπομπή, θεωρήθηκε τιμή για μας να γίνει κάτι τέτοιο ως παρουσίαση της δουλειάς που γίνεται εδώ. Και συνάμα η ελευθερία που δόθηκε στο να μιλήσει με παιδιά ελεύθερα χωρίς να έχει καμία παρέμβαση, ίσως αυτό να ήταν το λάθος, διότι του δόθηκε η δυνατότητα πιθανώς να δώσει και κατευθυντήριες γραμμές στο τι θα υποθεί. Έτσι, με αυτή την έννοια σας λέω. Επομένως, θεωρώ ότι εδώ όσον αφορά εμένα, γιατί έγινε μπροστά μου, εκεί καταγράψτε με ως offside. Η αξιοπρέπεια πάνω απ' όλα. Έτσι κλείνει την ανακοίνωσή της η κοινότητα των Αφγανών μεταναστών και προσφύγων που διαψεύδει το Σταύρο Θεοδωράκη για τα συγχαρητήρια που υποτίθεται ότι τους έδωσε για τον τρόπο που παρουσίασαν τα γεγονότα και τις απόψεις των συμπατριωτών τους ναυαγών στην εκπομπή για το Φαρμακονήσι, όπως είχε γράψει στη Life ο δημοσιογράφος. Επιχειρούσε έτσι να υπερασπιστεί την εκπομπή απέναντι στις αιτιάσεις ότι λειτουργήσε περίπου σαν γραφείο τύπου του λιμενικού, αποκρύβοντας σημαντικά στοιχεία που δείχνουν προς την κατεύθυνση μιας επιχείρησης βίαιης επαναπροώθησης και όχι μιας αποτυχημένης επιχείρησης διάσωσης. Μεταξύ άλλων αποσιωπήθηκαν η καταγγελία ότι είναι κατασκευασμένες οι επίσημες καταθέσεις των επιζώντων στο λιμεναρχείο Λέρου που παρουσίασε η εκπομπή, οι πρόσφατες αναλυτικές εκθέσεις της ΠΡΟΑΣΥΛ και της Διεθνούς Αμνηστίας που καταγράφουν συστηματικές επιχειρήσεις επαναπροώθησης στο Αιγαίο και τον Εύρο, όπως και λεπτομερείς διηγήσεις επιζώντων για δολοφονική συμπεριφορά των λιμενικών το μοιραίο βράδυ.
Όπως ανέφερε στην εφημερίδα των συντακτών ο εκπρόσωπος της κοινότητας των Αφγανών, Ρουίς Καζίμ, μέλος της κοινότητας, πράγματι ευχαρίστησε τον Σταύρο Θεοδωράκη για την εκπομπή. Όμως αυτό έγινε στο στάδιο του μοντάζ, όπου κλήθηκε για να βοηθήσει στη μετάφραση των συνεντεύξεων των επιζώντων, χωρίς να έχει συνολικότερη εικόνα. Όταν πια προβλήθηκε η εκπομπή, η έκπληξη και η απογοήτευση πήραν τη θέση των συγχαρητηρίων. Οι πρωταγωνιστές του Σταύρου Θεοδωράκη θα είχαν σίγουρα πολλά συγχαρητήρια από την πλευρά των λιμενικών, γράφει η κοινότητα των Αφγανών. Χαρακτηρίζει ως τουλάχιστον αντιδεοντολογική την παρουσίαση των ψευδών καταθέσεων, χωρίς αναφορά στις σοβαρές καταγγελίες που την αμφισβητούν, αντί τις μαρτυρίες των ίδιων διασωθέντων που πάθηκαν στα γραφεία μας και οι οποίες δεν χρησιμοποιήθηκαν τελικά στην εκπομπή αλλά αποσπασματικά. Προσθέτει, ως Αφγανοί ίσως καμία φορά είμαστε υπερβολικά ευγενικοί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιοι μπορούν να εκμεταλλευτούν την ευγένειά μας και να την χρησιμοποιούν εναντίον μας. Όταν θυσιάζουμε τα πάντα στο βωμό της τηλεθέασης, να μην μας φαίνεται καθόλου περίεργο που ο κόσμος μας έχει σε χαμηλότερη εκτίμηση ακόμα και από τους πολιτικούς. Γιατί οι πολιτικοί μπορεί να λένε περισσότερα ψέματα γιατί πολιτεύουν, ωστόσο μέσα από τέτοιες ιστορίες επιβεβαιώνεται ότι οι δημοσιογράφοι τους ξεπερνούν, καθώς επιλέγουν να πολιτευτούν μέσα από το ψέμα. Συνεχίζουμε τώρα το θέμα. Σας είπαμε από χθες ότι αύριο σε 24ωρη απεργία, 24ωρη απεργία έχει αποφασίσει η ΑΔΔΔΗ, αλλά θα μετακινηθούμε στον χώρο της εκπαιδευτικής κοινότητας, όπου στο τέλος του Μαρτίου λήγει το 8μηνο της διαθεσιμότητας και οι καθηγητές αναμένεται να βρεθούν κυριολεκτικά στο δρόμο, καθώς οι υποσχέσεις που τους έχουν δώσει δεν έχουν υλοποιηθεί. 450 καθηγητές τεχνικής εκπαίδευσης μένουν εκτός δημοσίου, καθώς οι προτινόμενες θέσεις που έδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών για τους καθηγητές που έχουν μπει στο καθεστώς της διαθεσιμότητας είναι λιγότερες από τους καθηγητές, με αποτέλεσμα να οδηγούνται